Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομικό τμήμα του Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ. Καμικάζι που οδηγούσε παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα και ένοπλοι μεταμφιεσμένοι με στολές αστυνομικών επιτέθηκαν στο αρχηγείο της αστυνομίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 33 άνθρωποι. Αξιωματικός της ασφάλειας προέβη στη σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι από τις επιθέσεις έχουν τραυματιστεί 70 άτομα. Ο καμικάζι με το παγιδευμένο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην κεντρική είσοδο του συγκροτήματος. Πολλοί από τους νεκρούς είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια που προκάλεσε η βόμβα. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για δύο άντρες που προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κτίριο, φορώντας γυλαίκα με εκρηκτικά, αλλά οι φρουροί τους σκότωσαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πολλά από τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από το αστυνομικό τμήμα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Αυτή ήταν η τρίτη μεγάλη επίθεση στην ευρύτερη περιοχή του Κιρκούκ.